Σε εγκάρδιο κλίμα έγιναν οι συναντήσεις που είχε στην Άγκυρα ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ταγί Περντογάν και τον ομολογό του Αχμέντ Νταβούτογλου για την προετοιμασία της σύγκλησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη στις 5 Μαρτίου. Παρουσία του Αντώνη Σαμαρά. Η επιτυχία του Συμβουλίου θα δυναμώσει τις σχέσεις των δύο χωρών, υπογράμμισε ο κ. Αβραμόπουλος, ενώ ο Αχμέντ Νταβούτογλου μίλησε για μεγάλη αλλαγή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στις συνομιλίες που είχε σε θερμό κλίμα ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας Ταγί Περντογάν και στη συνέχεια με τον ομόλογό του Αχμέντ Νταβούτογλου, συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες για την προετοιμασία του Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη στις 5 Μαρτίου. Οι δύο υπουργοί σε κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα επισήμαιναν ότι παρά τις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, επιδίωξη των δύο ηγεσιών είναι να επικρατήσει η φιλία και η συνεργασία. Η επιτυχία αυτής της συνάντησης θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας, την επικοινωνία μας και θα δημιουργήσει, θα θέσει το υπόβαθρο για νέες συνεργασίες σε διάφορους τομείς που θα είναι αμοιβαία επωφελής και για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Το Συμβούλιο Συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί υπό την Προεδρία των Πρωθυπουργών Σαμαρά και Ερντογάν με την συμμετοχή 10 Ελλήνων και 10 Τούρκων Υπουργών που αναμένεται να υπογράψουν 11 διακρατικές συμφωνίες στους τομείς του τουρισμού, της παιδείας, του πολιτισμού, της υγείας, της λαθρομετανάστευσης και του αθλητισμού. Türk-Yunan ilişkilerinde olumlu anlamda büyük bir psikolojik değişim, bir devrim, bir paradigma değişimi yaşanıyor. Biz Türkiye olarak bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun da dünyaya çok güzel bir mesaj olduğundan eminiz. Υπό την αιγίδα των δύο πρωθυπουργών, στις 5 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί παράλληλα στην Κωνσταντινούπολη και επιχειρηματικό συνέδριο με τη συμμετοχή Ελλήνων και Τούρκων επιχειρηματιών.